πρόσταση. Σήμερα θα μιλήσουμε για άλλο ένα ύπουλο νόσημα. Είχαμε πει για το διαβήτη την προηγούμενη φορά. Τώρα θα δούμε το δεύτερο ύπουλο νόσημα, την οστεοπόρωση. Τι θα περιέχει παρουσίαση. Καταρχήν θα δούμε τι είναι η οστεοπόρωση. Μετά θα αναφερθούμε στα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή πόσο συχνή είναι και αυτά και ποιους αφορά, πώς εμφανίζεται κλινικά, ποιους, ποια άτομα ελέγχονται για οστεοπόρωση και με ποιο τρόπο, ποια εξέταση κάνουμε για να βάλουμε τη διάγνωση, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση και τέλος το κυριότερο, πώς προλαμβάνεται και πώς αντιμετωπίζεται θεραπευτικά. Η οστεοπόρωση λοιπόν είναι μια χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών, κατά την οποία παρατηρείται σταδιακή μείωση της πυκνότητας του οστού αλλά και της ποιότητάς του, με αποτέλεσμα το οστό με την πάροδο του χρόνου να γίνεται πιο εύθαμπτο και λεπτό. Έτσι, όσο περνάει ο χρόνος, παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος κατάγματος του οστού, καθώς μειώνει την ανθεκτικότητα και η ελαστικότητά του. Βλέπουμε εδώ λοιπόν δύο χαρακτηριστικές περιοχές που συμβαίνει η οστεοπόρωση. Εδώ είναι η κεφαλή του μυριαίου, το ισχύο. Εδώ είναι το φυσιολογικό οστό και εδώ είναι το οστεοπορωτικό. Έτσι, σαν πορόλυτος. Εδώ ακόμα πιο χαρακτηριστικό. Εδώ είναι ο σπόνδυλος, έχει αυτή τη δοκιδόδη μορφή όπως λέμε. Αυτός είναι ο οστεοπορωτικός σπόνδυλος, πιο αραιός δηλαδή. Και εδώ το τρίτο είναι το αποτέλεσμα. Αραιώνει πάρα πολύ το κόκαλο και τελικά σπάει. Σπονδύλους, τα κόκαλα δεν σπάνε όπως ξέρουμε στα υπόλοιπα σημεία του σώματος. Κάταγμα στο σπόνδυλο είναι αυτό, αυτή η παραμόρφωση. Εδώ. Είναι λοιπόν ο οστεοπόρος ένα σιωπηλό νόσημα στα αρχικά στάδια. Αυτό έχει ως συνέπεια να καθυστερούμε να βάλουμε τη διάγνωση και στις περισσότερες περιπτώσεις όταν βάλουμε τη διάγνωση έχει γίνει ήδη το κάταγμα. Και ποιους αφορά, κυρίως αφορά τις γυναίκες, γιατί η αιμινόπαυση είναι μια περίοδο, μια κατάσταση που συνδέεται άμεσα με την οστεοπόρωση. Όσο η γυναίκα έχει περίοδο, παράγονται τους οθήκες στα εστρογόνα, τα οποία έχουν βοδοτική δράση, ευεργετική δηλαδή στο οστό. Όταν σταματήσει η περίοδος, οπότε λείπουν τα εστρογόνα, πολλοί, ειδικά την πρώτη πενταετία που είναι και πιο κρίσιμη, έχουμε ταρχία απώλεια του οστού. Γι' αυτό και πάντα επιμένουμε μετά την αιμινόπαυση στην πρώτη πενταετία να είναι κανείς πολύ προσεκτικός, έτσι ώστε να το λάβει. Πόσο συχνό είναι αυτό το νόσημα? Μία στις 5 Ελληνίδες που είναι πάνω από 50 χρονών, δηλαδή σε εμεινόπαυση, έχει εγκατεστημένη σπονδυλική οστεοπόρωση, δηλαδή όχι μόνο οστεοπόρωση, αλλά και κάταγμα στο σπόνδυλο που δεν το ξέρει. Μία στις 3 Ελληνίδες πάνω από 50 χρονών έχει χαμηλή οστική πυκνότητα, όπως μετράμε με την DEXA, τη μέθοδο που ξέρετε. Και επίσης, μόνο ένα στα 4 κορίτσια που είναι στην εφηβεία, προσλαμβάνουμε τις τροφές επαρκής ποσότητας ασβεστίου. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί στην εφηβεία φτιάχνουμε την πρίκα μας για το μέλλον, οι γυναίκες και οι άντρες. Άρα στις γυναίκες είναι πολύ πολύ κρίσιμη η εφηβεία. Λοιπόν, η κλινική εικόνα έχει να κάνει με τη συνέβη της οστεοπόρωσης, που είναι τα κατάγματα και λόγω αυτών η μείωση του σωματικού αναστήματος. Σιγά σιγά επέρχεται αυτή η κύφωση που βλέπουμε στις μεγαλύτερες γυναίκες. Πόνο στην πλάτη και τη μέση. Όλα αυτά δημιουργούν σοβαρά σχολογικά προβλήματα, μια πολύ κακή ποιότητα ζωής και ακόμα το χειρότερο από όλα είναι και αυξημένη θνητότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι με οστεοπόρωση πεθαίνουν πιο νωρίς. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα κατάγματα που λέμε. Τι είναι το οστεοπορωτικό κάταγμα? Το οστεοπορωτικό είναι το κάταγμα που προκύπτει όταν πέσω από το ύψος μου, όχι όταν τρακάρω και όταν πέσω από το δεύτερο όροφο. Όταν πέσω, αυτό είναι το οστεοπορωτικό κάταγμα. Οι τρεις θέσεις που γίνονται τα οστεοπορωτικά κατάγματα, οι πιο συχνές είναι αυτές. Ο καρπός, που αυτό λέγεται κάταγμα κόλς και αφορά στις νεότερες γυναίκες με οστεοπόρωση, 60. Μετά είναι το κάταγμα στους σπονδύλους, εδώ, σπονδυλική στήλη. Και τέλος είναι το κάταγμα του ισχύου, που συνήθως το βλέπουμε στις μεγάλες ηλικίες. Γιαγιάδες, έχετε όλοι στο περιβάλλον σας, φανταζόμαστε. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο συνήθις μηχανισμός, πέφτει κανείς, σκοντάφτει, πέφτει, βάζει το χέρι του για να στηριχτεί, σπάει ο καρπός. Το πρώτο κάταγμα είναι αυτό εδώ. Παραμορφώνεται σαν πυρούνι, όπως λένε, γίνεται έτσι το χέρι.
Αν είναι μεγαλύτερος η ηλικία ή έχει σοβαρότερη οστεοπόρωση, θα γίνει κάταγμα στο ισχύο, το οποίο θα αφήσει μόνιμη αναπηρία περίπου στους μισούς στα μισά άτομα και αυξημένο κίνδυνο θνητότητας κατά 20% αν συγκρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο με έναν συνομιλικό του. Η δεύτερη κατηγορία καταγμάτων οστεοπορωτικών είναι σπονδυλική στήλη. Όπως είναι λοιπόν εδώ ο σπόνδυλος, βλέπετε εδώ τι ωραία, από το πλάι, γίνεται εδώ καταγματάκι λόγω αραίωσης, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την κύφωση, την καμπούρα. Καλύτερα φαίνεται εδώ. Αυτός είναι ο φυσιολογικός σπόνδυλος, ο οστεοπορωτικός, αυτός που λόγω της οστεοπόρωσης έχει το κάταγμα, η συμπίεση. Όταν λοιπόν σε αρκετούς σπονδύλους γίνει τελικά προκύψει αυτή η εικόνα, παραμορφώνεται η σπονδυλική στήλη και γίνεται κυφωτικός ασθενής. Εκτός από την απώλεια ύψους και την κύφωση που προκύπτει με τα κατάγματα σπονδυλικού σπονδύλους, μάλλον λόγω αυτών των καταγμάτων, ένα 30% των ασθενών αναφέρει πόνο, πονάει πλάτη ή μέση. Όμως, το χειρότερο είναι ότι το 70% δεν πονάει, δηλαδή μπορεί να έχει τα κατάγματα, να μην είναι τόσο πολλά έτσι ώστε να έχει παραμορφωθεί και να μην γνωρίζει τίποτα. Η μακροπρόθεσμη η επίπτωση των καταγμάτων τελικά είναι η μειωμένη λειτουργικότητα των πνευμών. Καθώς παραμορφώνεται λοιπόν ο θώρακας, μειώνεται ο χώρος που έχουν οι πνεύμονες για να λειτουργήσουν και άρα έχουμε τελικά αναγνωστική ανεπάρκεια. Τελικά, προκύπτει αυξημένη θνητότητα που λέγαμε και με αυτού του τύπου τα κατάγματα. Μια άλλη κατηγορία καταγμάτων είναι στις πλευρές. Αναφέρονται κατάγματα στις πλευρές ακόμα και μετά από ένα φτάρνισμα. Δηλαδή μιλάμε για τόσο έφτραξτα κόκαλα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι προδιαθεστικοί παράγοντες για οστεοπορωτικό κάταγμα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η χαμηλή οστική πυκνότητα. Είναι η ηλικία. Για κάθε δεκαετία μεγαλύτερη των 60 ετών διπλασιάζεται ο κίνδυνος να συμβεί κάταγμα. Αν κανείς έχει υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα, έχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να πάθει και δεύτερο κάταγμα. Και τέλος είναι οι συχνές πτώσεις. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, στο οποίο θα σταθούμε και αργότερα. Έτσι λοιπόν φαίνεται εδώ ότι αν κάποιος πάθει κάταγμα στον καρπό, εμφανίζει διπλάσιο κίνδυνο για σπονδυλικό κάταγμα, πενταπλάσιο μετά για κάταγμα στο ισχύο και τελικά αυξημένη πιθανότητα θανάτου λόγω αυτού του κατάγματος. Σε ποιους λοιπόν θα μετρήσουμε οστική πυκνότητα, γιατί είπαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Θα μετρήσουμε σε όλα τα άτομα που είναι πάνω από 65 ετών. Θα μετρήσουμε σε γυναίκες που δεν έχουν ιστιογόνα, δηλαδή η κλασική ερινόπαυση. Και επίσης έχουν και ένα παράγοντα κινδύνου για οστεοπόρωση. Θα πούμε αργότερα για αυτούς. Θα μετρήσουμε σε ανθρώπους που κάνουν μια ακτινογραφία θώρακος για κάποιο λόγο και φαίνεται εκεί ότι οι σπονδύλοι έχουν οστεοπενία, όπως λένε, είναι αραιοί. Ή είναι παραμορφωμένοι ή έχουν κάταγμα. Εκεί οφείλουμε να μετρήσουμε οστική πυκνότητα ακόμα και αν είναι ένα νεαρό άτομο. Επίσης, μετράμε σε κάποιες άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρητισμός. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί αυτή είναι μια νόσος η οποία επίσης είναι ασυμπτωματική. Εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Το βρίσκουμε τυχαία όταν κάνουμε εξετάσεις αίματος, βλέπουμε λίγο παραπάνω ασβέστιο στο αίμα. Δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, γι' αυτό και θέλει προσοχή αυτό, γιατί πολλές φορές αυτό μπορεί να υπάρχει ως νόσημα για πολλά χρόνια και να γίνει αντιληπτό μετά από ένα κάταγμα. Να πούμε τελικά, αν τελικά γι' αυτό είχε οστεοπόρωση. Είχε πρωτοπαθή υπερπαραθυρητισμό. Άλλη επικίνδυνη κατηγορία ατόμων είναι αυτή που παίρνουν για χρόνια κορτιζόνη. Η μακροχρόνια θεραπεία δεν είναι και τόσο, δηλαδή οποιαδήποτε θεραπεία με κορτιζόνη πάνω από διάρκειες περισσότερες από 3 μήνες είναι ύποπτη. Θα πρέπει λιγάκι να προσέχουμε. Τέλος, οστική πυκνότητα μετράμε στους ανθρώπους που ήδη παίρνουν αντιοστοπορωτική αγωγή για να δούμε αν όντως ανταποκρίνονται στη θεραπεία, τη συνεχίσουμε ή θα την αλλάξουμε. Οι άντρες τώρα τι θέση έχουν σε όλα αυτά? Στους άντρες είναι πιο σπάνια οστοπόρωση. Πάντα στους άντρες, γιατί οι άντρες δεν έχουν μηνόπαυση, δηλαδή πάντα έχουν τη τεστοστερόνη και την ορμόνη που παράγουν κανονικά, απλώς με το χρόνο μειώνεται η ποσότητα. Δεν φεύγει όμως ποτέ η τεστοστερόνη από τον οργανισμό σου.
Πάντα στους άνδρες, λοιπόν, η οστεοπόρωση έχει μια άλλη αιτία. Ποια είναι αυτή η άλλη αιτία? Είναι άνδρες με υπερθυροειδισμό ή άνδρες που παίρνουν χρόνια κορτιζόνη ή έχουν διαβήτη. Νεφρική ανεπάρκεια, διάφορα σύνδρομα δυσαπορρόφησης, κάνουν κατάχρηση τσιγάρου ή αλκοόλ, έχουν παρατεταμένη καθιστική ζωή και άλλα. Πάντα λοιπόν στους άντρες ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η δεύτερη αιτία ή άλλη. Και τέλος, οστική πυκνότητα μετράμε και σε νέες γυναίκες, όταν έχουμε κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου, ή και σε παιδιά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παίρνουν χρονίως κορτιζόνη γιατί έχουν άσθημα για παράδειγμα. Έτσι. Πώς θα γίνει η μέτρηση οστικής πυκνότητας με αυτόν τον ωραίο και απλό τρόπο? Αυτή είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος που διαθέτουμε. Έχω βάλει, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, έχω βάλει αυτά που χρησιμοποιούμε, τα πιο συχνά, δεν θα σας μπερδέψω τώρα με άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, είναι η οστοπυκνομετρία με διπλή φωτονιακή απορροφησιομέτρηση ή αλλιώς DEXA, έτσι την ξέρουμε. Χρησιμοποιεί πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας χ, γι' αυτό μπορεί να γίνει και σε παιδιά και σε έγκυες ακόμα. Μετράμε συνήθως σε δύο σημεία, στην οσφυϊκή μοίρα, στη μέση δηλαδή, ή στο ισχύο, ανάλογα με τις οδηγίες και με την ηλικία του ασθενούς, και προκύπτει από αυτή τη μέτρηση το T-score, ο οποίος είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης που έχουμε για κίνδυνο κατάρματος. Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από την εξέταση. Τι βλέπουμε εδώ? Μας δείχνει σε ποια θέση έχουμε μετρήσει, εδώ είναι η μέση, εδώ είναι το ισχύο και εδώ είναι ένα διάγραμμα, το πράσινο κομμάτι είναι οι φυσιολογικές τιμές, το κίτρινο η οστοπενία και το κόκκινο είναι η οστεοπόρωση. Τα δύο σκορ που προκύπτουν είναι το Z-score και το T-score. Το Z-score μας δείχνει αν η οστική πυκνότητα που μετράμε είναι η αναμενόμενη για την ηλικία του ατόμου. Δηλαδή, αν εγώ είμαι 50 χρονών και έχω τόση οστική πυκνότητα, οι υπόλοιποι που είναι 50 χρονών σε γεμένα και έχουν παρόμοια με μένα, άρα είναι φυσιολογικοί. Αν όμως έχω πολύ χαμηλότερη από την αναμενόμενη για την ηλικία μου, εκεί θα πρέπει να ψάξει ο γιατρός τι φταίει, ποια είναι η αιτία. Το T-score, όπως είπαμε, είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης για κίνδυνο κατάρματος και είναι και αυτός που θα χρησιμοποιήσουμε για να πούμε αν έχει κανείς οστεοπόρωση. Έτσι, αν το T-score είναι μεγαλύτερο από μείον 1, λέμε ότι δεν υπάρχει οστεοπόρωση. Αν είναι από μείον 1 έως μείον 2,5, λέμε ότι υπάρχει οστεοπαινία. Και όταν είναι μικρότερο από μείον 2,5, μιλάμε πλέον για οστεοπόρωση. Ο ορισμός της οστεοπόρωσης, σύμφωνα με το T-score, έχει εφαρμογή μόνο στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και στους άνδρες πάνω από 50 χρονών. Αν μια γυναίκα 30 χρονών για κάποιο λόγο μετρήσει οστική πυκνότητα, δεν χρησιμοποιούμε το T-score εκεί, χρησιμοποιούμε στους νέους το Z-score. Πέρα από τη μέτρηση οστικής πυκνότητας κάνουμε άλλες εξετάσεις. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει μπει η διάγνωση, θα έλεγε κανείς δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ας προχωρήσουμε στη θεραπεία. Κάνουμε άλλη μια εξέταση, κάνουμε ακτινογραφίες. Γιατί κάνουμε τις ακτινογραφίες? Για προφανείς λόγους, αν κάποιος έχει έρθει με κάταγμα, ψάχνουμε να δούμε αυτό το κάταγμα, τι κάταγμα είναι, δηλαδή κοιτάμε τα κατάγματα των μακρών οστών, όπως λέμε, στο χέρι, στις πλευρές, στο μυριαίο. Ή επίσης και στην αρχή της διάγνωσης ψάχνουμε για κατάγματα στους σπονδύλους. Γι' αυτό πάντα κάνουμε στην αρχή της διάγνωσης απλές ακτινογραφίες προφίλ και στην πλάτη, στη θωρακική μοίρα και στην οσφυλική μοίρα της σπονδυλοφυστίας. Τι βλέπουμε εδώ? Αυτά εδώ λοιπόν είναι σπόνδυλοι, στην πλάτη. Εδώ είναι ένας σπόνδυλος ο οποίος είναι πιεσμένος, έτσι. Είναι δηλαδή κάταγμα αυτό, εκτός ότι βλέπουμε και την κύφωση. Σε αυτή εδώ την ακτινογραφία είναι σπόνδυλοι, όχι πολύ καλής ποιότητας, αλλά τέλος πάντων διατηρούν τη βασική τους αρχιτεκτονική. Και εδώ βλέπουμε ένα κάταγμα, ανάδος αυτός ο σπόνδυλος, εντελώς παραμορφωμένος. Αυτός μπορεί και να μην πονάει. Υπάρχουν, είπαμε, κάποιοι παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση. Ποιοι είναι αυτοί? Υπάρχουν αυτοί που είναι μη τροποποιήσιμοι, που τι να κάνουμε, έτσι είναι, και αυτοί που μπορούμε κάτι να κάνουμε. Η μη τροποποιήσιμη είναι η ηλικία. Είπαμε, μεγαλύτερη ηλικία, μεγαλύτερη πιθανότητα για οστεοπόρωση. Είναι οι φυλοί, οι λευκοί και οι ασιάδες, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν οστεοπόρωση από ό,τι, ας πούμε, οι μαύροι.
έτσι. Είναι η πρώην εμμηνόπαυση. Γυναίκες που σταματάει η περίοδός τους σε ηλικία μικρότερη από 40 έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάθουν οστεοπόρωση. Είναι γυναίκες πολύ λεπτές, οι πολύ πολύ λεπτές, αυτές που είναι σαν μπαλαρίνες. Και επίσης, άλλος παράγοντας είναι να αναφέρει κανείς από το ιστορικό ότι η μαμά ή η αδερφή έπαθε κάταρμα όταν ήταν. Έπαθε κάταρμα ή ότι είχε οστεοπόρωση. Αυτό το θετικό, δηλαδή κληρονομικό ιστορικό που λέμε. Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες είναι η χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D. Θα πούμε παρακάτω. Είναι η ανεπάρκεια ιστρογόνων, είναι η καθιστική ζωή, μετά τα γνωστά. Το κάπνισμα, το αλκοόλ και η κατάχρηση καφέινης. Αυτά όλα μπορούμε, σε αυτά μπορούμε να παρέμβουμε. Υπάρχουν και κάποια νοσήματα τα οποία προδιαθέτουν η οστεοπόρωση. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Η δυσανεξία στη γλουτένη, που είναι και της μόδας τώρα που λέμε. Η κοιλιοκάκη λέγεται αυτό. Ή ο υπερθυροειδισμός όταν δεν αντιμετωπίζεται σωστά και γέρος. Ο υπογονατισμός όταν λείπουν τα ιστρογόνα από τις γυναίκες ή τα τεστοστερόνια από τους άντρες. Η νευρική ανεπάρκεια, το πολλαπλού μυέλωμα, ο υπερπαραθυροειδισμός που λέγαμε πριν το νόσημα με το ασβέστιο. Η φλεγμονώδης νόση του εντέρου, η μυελκώδης κολίτιδα ή νόσος του Κρόνου, αν έχετε ακούσει. Και ο σαγάλατης διαβήτης. Τώρα, στα φάρμακα, αυτά που είναι τα τεκμηριωμένα που προκαλούν οστεοπόρωση είναι η κορτιζόνη. Η μακροχρόνια χορήγηση κορτιζόνης. Ακόμα και σε εισπνεώμενες μορφές, όταν γίνεται η χορήγηση κορτιζόνης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει φανεί ότι επηρεάζει τη μυστική πυκνότητα. Η θυροξίνη την έβαλα, όχι, δηλαδή η θυροξίνη δίνουμε όταν έχουμε υποθυροειδισμό. Αν όμως δώσουμε σε μία δόση παραπάνω από ό,τι πρέπει, προκαλούμε φαρμακευτικό υπερθυροειδισμό και τελικά οστεοπόρωση. Τα αντιεπιληπτικά, κάποια αντιδιαβητικά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, γαστροπροστατευτικά είναι αυτά τα φάρμακα που παίρνουμε για το στομάχι, τα γνωστά σε όλους που τα παίρνουν μια φορά την ημέρα, και φάρμακα που δίνουμε για τον καρκίνο του μαστού. Αυτά λέγονται αναστολή της αρωματάσης. Όλες αυτές οι καταστάσεις προδιαθέτουν για οστεοπόρωση. Τώρα, είχαμε πει και πριν ότι για να γίνει ένα κάταρμα, ποιοι είναι οι προδιαθεστικοί παράγοντες, να έχει κανείς χαμηλή οστική πυκνότητα, να είναι μεγάλος η ηλικία, να έχει πάθει ένα προηγούμενο κάταρμα και τέλος είναι και οι συχνές πτώσεις. Για να τις δούμε λίγο αυτές. Γιατί, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για να πέφτει κανείς. Τώρα μιλάμε για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Γιατί μπορεί να πέσει κανείς. Γιατί αφού όλοι λέμε, εγώ προσέχω, γιατί να πέσει. Δεν φοράνε συνήθως τα κούνια, δηλαδή προσέχουν μεγαλύτεροι άνθρωποι. Μπορεί να παίρνουν κάποια φάρμακα που παίρνουν πολύ συχνά τέτοιου τύπου. Ηρεμιστικά, κατασταλτικά, μπορεί να είναι κανείς λίγο διαγερτικός ή να έχει πάρει κάτι για τον ύπνο, να ξυπνήσει, το φάρμακο να είναι ακόμα. Να του δημιουργήσει δηλαδή μια ήπια καταστολή. Να σηκωθεί το πρωί από το κρεβάτι και να σκοντάψει. Ή μπορεί να παίρνει αντιπερτασικά που περιέχουν διουρητικό ή μεγάλη δόση αντιπερτασικών ή πολλά αντιπερτασικά τα οποία ρίχνουν αρκετά την πίεση και άρα παθαίνει ορθοστατική υπόθεση και γι' αυτό πέφτει. Μπορεί να έχει διαταραχές όρασης φυσικά, να μην βλέπει πολύ καλά, να φοράει τα γυαλιά, αλλά να έχει καιρό να ελέγξει. Να έχει νοητικές διαταραχές, συνοδεύουν τον γύρας. Κινητικές διαταραχές στα κάτω άκρα, φυσικά, έτσι. Και τέλος, να υπάρχουν εμπόδια στο οικιακό περιβάλλον. Ποια είναι τα εμπόδια? Τα τραπεζάκια με στη μέση, τα διάφορα διακοσμητικά, χαλάκια, διάφορα πράγματα, μπορεί να έχει έρθει το εγγόνι, να έχει ξεχάσει το αυτοκινητάκι κάπου, έτσι. Διάφορα πράγματα που μπορεί να υπάρχουν στον χώρο του σπιτιού, τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να το βγουν μοιραία. Αφού λοιπόν βάλαμε τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Λέμε, ωραία, τι μπορούμε τώρα να κάνουμε, να δώσουμε, υπάρχει κάποια θεραπεία για να θεραπευτεί η οστεοπόρωση? Δεν υπάρχει. Δεν θεραπεύεται η οστεοπόρωση, αντιμετωπίζεται με στόχο κυρίως να την προλάβουμε και να παρέμβουμε γέρος από νωρίς και με μεγαλύτερη έμφαση μετά την εμμηνόπαυση, με το που σταματάει η περίοδος, εκεί βάζουμε όλη μας την προσπάθεια. Και υπάρχουν και κάποια φάρμακα τα οποία έχουν ως στόχο να διατηρήσουν το οστό όπως είναι, να το βελτιώσουν λιγάκι και οπωσδήποτε να το εμποδίσουν το να εξελιχθεί προς το κάταρμα. Αυτή είναι η λογική.
Η θεραπεία της οστεοπόρωσης λοιπόν έχει τρία σκέλη. Το ένα εστιάζει εδώ, στην δίαιτα που έχει ως στόχο την επαρκή πρόσληψη ασβεστή. Το άλλο εστιάζει εδώ, στη βιταμίνη D. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό να είναι φυσιολογικά. Η βιταμίνη D προσλαμβάνεται και από την τροφή, αλλά κυρίως από τον ήλιο, έτσι. Και η άσκηση έχει και αυτή τη θέση της, θα πούμε αργότερα γιατί. Και τέλος, τα φάρμακα που είναι ειδικά αντιοστεοπορωτικά φάρμακα. Λοιπόν, στην πρόληψη οστεοπόρωσης, θα πάμε λίγο πίσω, να πούμε ότι το 85-90% της οστικής μάζας του ενήλικα αποκτάται περίπου μέχρι την ηλικία των 25-30 ετών το πολύ. Εκεί δηλαδή έχουμε χτίσει τα κόκαλά μας για μια ζωή. Η απόκτηση λοιπόν καλής ποιότητας οστού κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του οστεοπόρου σε μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία λένε «εγώ γάλα δεν πίνω με τίποτα, δεν μου αρέσει». Και κανείς δεν επιμένει σε αυτό, σου λέει «εντάξει, το παιδί δεν θέλει να πει γάλα, μην το πιέζουμε». Όμως είναι πολύ σημαντικό το γάλα εδώ και τα γαλακτοκομικά. Έχει πολύ σημαντική η άσκηση σε ανοιχτό περιβάλλον που μπορεί και να συνθέτει και βιταμίνη D. Έτσι. Άρα για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, τα τρία βασικά βήματα είναι η τακτική άσκηση, είτε αερόβια αλλά και άσκηση ενδυνάμωσης, η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και πρόσληψη βιταμίνης D. Η άσκηση πρέπει να είναι και αερόβια, κατά προτίμηση σε χώρο εξωτερικό, και επίσης είναι και ασκήσεις ενδυνάμωσης με βαράκια, με ελάστικα. Αλλά ακόμα και το περπάτημα ή το τρέξιμο που κουβαλάμε το βάρος μας, μια άσκηση ενδυνάμωσης είναι και αυτό. Γιατί έχει φανεί ότι η αερόβια άσκηση και η ασκήση ενδυνάμωσης αυξάνουν ή διατηρούν την οστική πυκνότητα, επίσης βελτιώνουν την ισορροπία και το βάδισμα, σημαντικό γιατί μειώνουν τον κίνδυνο των πτώσεων. Το μπάνιο αυτό, να σας δείξω κάτι για το μπάνιο. Αυτό είναι, πατάμε εκεί έτσι, δεν κολυμπάμε. Λοιπόν, το μπάνιο από μόνο του, επειδή δεν υπάρχει βαρύτητα, ας πούμε, είναι πιο ελαφρύ το σώμα, δεν είναι μια τυπική κλασική άσκηση που λέμε για την οστεοπόρωση. Ναι, μεν είναι μια αερόβια άσκηση, έχει δηλαδή τα καλά, είναι συνήθως έξω, άρα συνθέτουμε βιταμίνη D. Αυτό είναι σαν aquaerobic, δηλαδή είμαστε μέσα στην πισίνα και κάνουμε τις ασκήσεις σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον. Έτσι, γι' αυτό και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι μια πολύ καλή άσκηση. Τι γίνεται τώρα με το ασβέστιο. Επισήμως, σύμφωνα με τις παγκόσμιες οδηγίες, οι πρώην μηνοπαυσιακές γυναίκες και άντρες πρέπει να παίρνουν 1000 με 1200 μιλιγκράμμα ασβέστιο την ημέρα. Οι μηνοπαυσιακές γυναίκες και άντρες πάνω από 65 χρονών πρέπει να παίρνουν μεγαλύτερη ποσότητα ασβεστή, έως 1500 μιλιγκράμμα. Ποιες είναι οι πηγές του ασβεστίου? Είναι φυσικά τα γαλακτοκομικά και διάφορα άλλα. Τα διάφορα άλλα είναι από το σουσάμι, είναι τα αμύγδαλα, είναι το μπρόκολο, άλλες πηγές. Στην πραγματικότητα, τα γαλακτοκομικά είναι η βασική πηγή ασβεστή. Ένα φλιτζάνι γάλα ή ένα γιαούρτι ισοδυναμία με 45 γραμμάρια τυρί, βλέπετε τις ισοδυναμίες. Βλέπετε, ας πούμε, ότι το σπανάκι που λέμε ότι έχει ασβέστιο, πρέπει κανείς να φάει 7 φλιτζάνια βρασμένο σπανάκι για να είναι το ίδιο με ένα ποτήρι γάλα, ή να φάει 120 γραμμάρια αμύγδαλα για να είναι το ίδιο με ένα γιαουρτάκι. Άρα τελικά καταλήγουμε, αυτό που προτείνουμε οι γιατροί είναι, λέμε, κανείς να προσλαμβάνει ασβέστιο, κυρίως με τα γαλακτοκομικά. Πόσα γαλακτοκομικά να φάει την ημέρα για να φτάσει αυτά τα 1500 μιλιγράμμου, λέμε. Για τις γυναίκες μετά την εμεινόπαυση λοιπόν και τους άντρες τους πάνω από 60 είναι τρεις μερίδες. Αν λοιπόν πιει ένα ποτήρι γάλα, μάλλον πιει δύο ποτήρια γάλα και φάει και ένα γιαουρτάκι την ημέρα, είναι 100% καλυμμένος. Τώρα, η βιταμίνη D, το 90% της βιταμίνης D που χρειαζόμαστε το παίρνουμε από τον ήλιο. Πώς? Η περίοδος ακτινοβολία διασπάται η χοληστερίνη που βρίσκεται στο δέρμα μας και έτσι δίνεται τη βιταμίνη D. 20 λεπτά καθημερινής έκθεση στον ήλιο αρκούν. Το πρόβλημα είναι,
καταρχήν να πω και κάτι άλλο, ότι το υπόλοιπο 10% της βιταμίνης το παίρνουμε από τις τροφές. Ποιες τροφές είναι πλούσιες σε βιταμίνη D? Είναι τα λιπαρά ψάρια, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά και τα δημητριακά. Πρέπει να είναι ενισχυμένα σε βιταμίνη D στην Αμερική. Κυκλοφορούν αυτά ενισχυμένα, δηλαδή έχουν πρόσθετη βιταμίνη D. Σε εμάς εδώ πρέπει να το ψάξουμε να δούμε αν έχουμε και πρόσθετη βιταμίνη D. Κάτι που έχουμε παρατηρήσει στην Ελλάδα και δεν το περιμέναμε είναι ότι ο πληθυσμός έχει μεγάλη έλλειψη σε βιταμίνη D. Και αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί, δεν μπορούσε να εξηγηθεί, γιατί θεωρούσαμε ότι έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και ότι είμαστε πολύ έξω. Όμως είναι η ηλικία, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να συνθέσουν τόσο πολύ βιταμίνη D. Είναι ότι φοράμε αντιλιακή κρέμα σχεδόν πάντοτε. Είναι ότι δεν βγαίνουμε και τόσο ακάλυπτοι στον ήλιο. Δηλαδή, το καλοκαίρι που έχει τον ήλιο θα βάλουμε καπέλο, θα βάλουμε κάτι. Δεν βγαίνουμε να καθίσουμε πολλές ώρες. Είναι ότι φοβόμαστε και τον καρκίνο του δέρματος. Δηλαδή, θα πρέπει λιγάκι να σκεφτεί κανείς ότι δεν είναι και τόσο παράλογο που έχουμε ανεπάρκεια βιταμίνης D. Ποια είναι η μερίσια πρόσληψη? 800 με 1200 μονάδες την ημέρα. Κυκλοφορούν πάρα πολλά σκευάσματα στα φαρμακεία. Με στόχο, πώς ελέγχουμε δηλαδή αν η βιταμίνη D που παίρνουμε είναι αρκετή, μετράμε στο αίμα αυτή τη βιταμίνη D, αυτό το πλάσμα της, και αυτό πρέπει να είναι πάνω από 30. Στην πρόληψη λοιπόν της οστεοπόρωσης, αφού είπαμε τα τρία πρώτα, να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Προτείνουμε μείωση της πρόσληψης αλκοόλ, διακοπή του καπνίσματος όπως και σε όλα, και πρόληψη των πτώσεων. Εύκολο, ναι, εύκολο να το λες με τα πεζοδρόμια. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε αυτά που μπορούμε να βοηθήσουμε. Τι προτείνουμε? Λέμε να αποφεύγει κανείς ή να μειώνει τα φάρμακα που αμπλύνουν τα αντανακλαστικά του. Δεν χρειάζεται να παίρνει τρία ερεμιστικά. Μπορεί να συζητήσει με τον γιατρό να πάρει κάτι πιο κατάλληλο, να μην γίνεται δηλαδή υπερδοσολογία. Αντιμετωπίζουμε τις διαταραχές της όρασης. Λογικό. Προτείνουμε ασκήσεις ενδυνάμωσης για ενίσχυση της ισορροπίας, όπως είπαμε. Φροντίσουμε να παίρνει κανείς αρκετή βιταμίνη D, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D προδιαθέτει μια σχετική μυϊκή αδυναμία και προδιαθέτει σε πτώσεις. Και τέλος, προτείνουμε να παίρνει κανείς ειδικά μέτρα στο οικιακό περιβάλλον. Δηλαδή, ποια είναι τα ειδικά μέτρα? Λέμε να μαζέψει κανείς τα χαλάκια που έχει δεξιά και αριστερά. Πάνω από το βασικό χαλί, πάντα υπάρχουν χαλάκια μπροστά από τον νεροχύτη, ένα χαλάκι εδώ, ένα χαλάκι εκεί. Λοιπόν, αυτά τα χαλάκια είναι επικίνδυνα. Επίσης, λέμε στην πανιέρα να βάζει κανείς ένα διολυστητικό χαλάκι μας. Να μπορεί να βάλει ένα φωτάκι για να υπάρχει φωτισμός το βράδυ, να σηκωθεί κανείς να πάει στην τουαλέτα. Να φοράει κατάλληλα παπούτσια. Και τέλος, δεν είναι ντροπή ένα μπαστούνι, αν υπάρχει έτσι κινητικό πρόβλημα. Προκειμένου να πέσει κανείς, καλύτερα να είναι βοήθεια. Αφού λοιπόν είδαμε τα διατροφικά, τη βιταμίνη D και την άσκηση, θα δούμε τώρα λιγάκι και τα φάρμακα που κυκλοφορούν. Σε ποιους θα δώσουμε φάρμακα? Τα προηγούμενα προληπτικά μέτρα αφορούν τους πάντες. Φαρμακευτική αγωγή όμως δεν δίνουμε σε όλους. Δίνουμε καταρχήν σε αυτούς που έχουν οστεοπόρωση. Τι είναι οστεοπόρωση? Αυτοί που έχουν στη μέτρηση οστικής πυκνότητας τη σκορ κάτω από 2,5. Πέρα από αυτό, θα δώσουμε αγωγή και σε αυτούς που έχουν κάταυμα. Μπορεί δηλαδή να μετρήσουν την οστική πυκνότητα να είναι φυσιολογική, περίεργο, μάλλον οστοπενία, αλλά να έχει κάταυμα. Εκεί οφείλουμε να δώσουμε αντιοστοπορωτικό φάρμακο. Και τέλος, είναι μια ειδική κατηγορία που τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί, γιατί παλιά λέγαμε: έχεις οστοπενία, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Παίρνεις ασβέστια, βιταμίνη D, κάνεις άσκηση σε μια χαρά. Μετά όμως φάνηκε ότι και στην οστοπενία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων. Πολλά κατάγματα γίνονται σε οστεοπενικούς ανθρώπους. Άρα, τώρα πια η επίσημη οδηγία παγκοσμίως είναι η εξής. Αν κανείς έχει οστεοπενία και παράγοντες κινδύνου, όπως είδαμε πριν, το κάπνισμα, χρήση γλυκοκορτικοειδών, μια ζωή καθιστική, ιστορικό από τη μητέρα, αυτούς τους ανθρώπους προσέχουμε λίγο παραπάνω. Και τι κάνουμε? Υπάρχει αυτό το Frax Tool, είναι μια μηχανή στο ίντερνετ, ένα εργαλείο στο οποίο βάζουμε κάποιες παραμέτρους και υπολογίζουμε για τον κάθε ασθενή ποιος είναι ο κίνδυνος στην επόμενη δεκαετία να πάθει κάταγμα. Αν λοιπόν βρεθεί ότι ο κίνδυνος είναι πάνω από 3% για να του συμβεί κάταγμα στο ισχύο ή πάνω από 20% για να συμβεί κάταγμα στο προληπτικό σε κάποια άλλη περιοχή, επιβάλλεται να δώσουμε θεραπεία αντιοστοπορωτική.
Άρα, η φαρμακευτική αντιμετώπιση οστεοπόρωσης είναι η αντιοστεοπορωτική αγωγή και πάντα δίνουμε μαζί και ασβέστιο και βιταμίνη D. Είναι λάθος να παίρνει κανείς μόνο αντιοστεοπορωτικό. Τα φάρμακα τώρα που κυκλοφορούν είναι η ορμονοθεραπεία, τα διφοσφονικά, η παραθορμόνη, το δενόσπαμ και η καλσιτονίνη. Στην πράξη, η καλσιτονίνη πλέον δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις που υπάρχει κάταγμα και πονάει κανείς, οπότε δίνουμε αυτό το σπρέι που λέγαμε παλιά, γιατί έχει αναλγητική δράση. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε τα πρώτα τέσσερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν ασχοληθεί τόσο εντατικά με την οστεοπόρωση. Δηλαδή, μετά από το 1989 κυκλοφόρησαν όλα αυτά τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε τώρα. Το 1989 ξεκινήσαν να βγαίνουν οι πρώτες ορμονοθεραπείες. Αυτά τα φάρμακα τα δίνουμε, είναι σαν ιστρογόνα, έχουν θετική δράση στο κόκαλο, αλλά είναι πολύ προστατευτικά για το καρκίνο του μαστού. Δηλαδή, τα δίνουμε με ασφάλεια. Και συνήθως αυτά τα δίνουμε σε γυναίκες αμέσως μετά την εμμηνόπαυση. Η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων είναι τα διφοσφονικά. Είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Είναι αυτό το χάπι που λέμε μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα. Ή το τελευταίο το ζολεδρονικό που είναι μια φορά το χρόνο. Αυτό όμως το δίνουμε ενδοφλεβίως, σαν ορό. Αυτά τα φάρμακα είναι αυτά που έχει φανεί από τις μελέτες ότι μειώνουν αποτελεσματικά το κίνδυνο για κάταγμα. Είναι τα πιο δοκιμασμένα φάρμακα που έχουμε, ξέρουμε ακριβώς πώς να τα δίνουμε, ξέρουμε τι περιμένουμε από αυτά. Είναι, θα έλεγα, φάρμακα ασφαλέστατα. Η τρίτη κατηγορία, που είναι η παραθορμόνη, είναι ένα φάρμακο σε ενέσιμη μορφή, η οποία γίνεται υποδόρια μια φορά τη μέρα. Αυτό το φάρμακο, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, το κρατάμε για ειδικές περιπτώσεις, συνήθως για πολύ βαριά οστεοπόρωση με κατάγματα. Είναι το μόνο φάρμακο που θα αυξήσει σημαντικά την οστική πυκνότητα. Έχει, όπως λέμε, αναβολική δράση. Και τέλος, το 2011 κυκλοφόρησε αυτό το φάρμακο, το Denosumab, το οποίο είναι σε ενέσιμη μορφή, γίνεται μια φορά στους 6 μήνες, υποδόρια, θα δίνει ινσουλίνη. Και είναι ένα φάρμακο το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχει πολύ καλή δράση στην οστεοπόρωση. Τα σκευάσματα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Ο ιατρικός κόσμος και οι φαρμακευτικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, έτσι πολύ συντονισμένα, έχουν την εξής κατεύθυνση. Όσο γίνεται, αυτή την εικόνα να μην τη βλέπουμε πια. Δηλαδή, αυτή την εξέλιξη της γυναίκας μετά την εμμηνόπαυση στο καροτσάκι, να μην τη βλέπουμε πια, όσο μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτούς τους τροποποιήσιμους που λέγαμε παράγοντες, έτσι. Και ο στόχος είναι να βλέπουμε αυτή την εικόνα. Δηλαδή μια γυναίκα να γερνάει με, αλλά όμορφα, να έχει μια καλή ποιότητα ζωής και να μην έχει όλες αυτές τις νοσιότητες που προκύπτουν από την οστεοπόρωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.